Είναι δύσκολο γενικά στην τέταρτη ομάδα της Ελλάδος να έρθει παίκτης μεγάλος. Δηλαδή, δύσκολα ακόμα και να τον πληρώσεις, θα πει ο άλλος έρχομαι να παίξω στον ΠΑΟΚ, ο Europa League και ελληνικό πρωτάθλημα. Νιώθει δηλαδή κάποιος ότι χάνει στην χρηματιστηριστική του αξία στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο, η αξία του. Τώρα, μάθαμε ότι ο Ansari Fart ήρθε με λιγότερα χρήματα στον Ολυμπιακό, πήγε μάλλον με λιγότερα χρήματα στον Ολυμπιακό, από ότι με περισσότερα στον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του Σαββίδη, είναι πρόβλημα της ομάδος και της πόλης. Και γενικότερα του πρωταθλήματος. Γιατί σου λέει, καταρχήν εγώ έμαθα ότι και μια γκόμενα, κάτι το οποίο δεν θα κινηθεί. Είναι και αυτός εμάς παράγουν. Αλλά επικοινωνιακά ο Ολυμπιακός πηγάει τον ΠΑΟΚ κανονικά και με τον νόμο είναι γεγονός. Γιατί με περισσότερα χρήματα ο άλλος πηγαίνει και προτιμάει την άλλη ομάδα. Η οποία όμως, ομάδα, αυτός πιστεύει στις δυνατότητες του, πιστεύει στις ικανότητες του, πιστεύει ότι μπορεί να φάει τον Ιντέγε ή μπορεί να παίξει και δίδυμο Ολυμπιακός σε 4-4-2 με Ιντέγε και ας αντιφάρει. Πιστεύει ότι μπορεί να πουληθεί ο Ιντέγε πάρα πολύ ακριβά και δεν στηρίζεται προσόντων ταχύτητος, εκτέλεσης και τέχνης που ας αντιφάρει γιατί να μην γίνει εγώ βασικός. Εντάξει. Και για αυτό να τρέχω στον ΠΑΟ, να βγαίνω τέταρτος, πέμπτος, τρίτος και να βγαίνω στο UEFA, να μπορώ να παίξω σε Champions League. Και γιατί να μην παίξω εγώ ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και στο Champions League 25-26 χρόνων και στα 27 μου, σε ένα χρόνο μέσα μπαμπαμ, θα πάρει ξέρω εγώ η Λέστερ. Μπορεί να το σκέφτεται. Ενώ από τον ΠΑΟΚ πού να πάει. Δεν μπορεί. Μπορεί να πάει ας πούμε αυτό που έκανε ο Ροντρίγκες, ναι. Αλλά στον άλλον έχει περισσότερες πιθανότητες και δυνατότητες. Ύστερα, στον Ολυμπιακό έχει περισσότερα μπόνους. Γιατί πάει με λιγότερα λεφτά, αλλά κανείς δεν λέει ότι έχει μπόνους πρωταθλήματος. Μπόνους κυπέλου, μπόνους. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ τι μπόνους να πάρει. Να βγει στο UEFA δεν έχει μπόνους. Θεωρείται λογικό να φύγει από τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι και ένα σωματείο που το ελέγχει ο Ολυμπιακός, και να μην πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό έχω να πω εγώ. Πάντως, οι κεφαλιές που έχει φάει ο ΠΑΟΚ τον τελευταίο μήνα είναι πάρα πολλές. Είναι άδικο να συμπληρώσει ο τεχνικός διευθυντής. Γιατί ο τεχνικός διευθυντής εκτελεί αυτά τα οποία η ιδιοκτησία. Πηγαίνει και λέει, δηλαδή στην Κύπρο, πήγε ας πούμε ο ΠΑΟΚ με 1,5 εκατομμύριο να πάρει το Σωτηρί, το στην το πουλάμε 2,5 εκατομμύρια. Για ποιο λόγο να κατηγορήσουμε ας πούμε τον τεχνικό διευθυντή. Ή στο κομμάτι και τελειώνω του Ροντρίγκες, λένε, λέει, η Ρήτρα λέει, δεν την ανεβάζω και τα λοιπά. Γιατί ο ΠΑΟΚ πούλησε στην τιμή της Ρήτρας στο Ροντρίγκες, το πούλησε αρκετά πιο χαμηλά. Αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι φταίει ο τεχνικός διευθυντής, με τον οποίο μαθαίνουμε, ακούμε και εσφυλιζόμαστε ότι θα αποτελέσει παρελθόν από τον ΠΑΟΚ. Αυτό και μόνο είναι πολλά.